του Προξενού. Είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν κλείσει αυτή η χρονιά και εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί θα έχουμε συνέχεια πολύ χρόνο να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα και μόνο, είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από πλευράς του Δήμου για τα εκτενόμενα στο δημόσιο βίο και σχετικά βεβαίως πάντοτε με την κατάσταση της χώρας. Η Ρεσούρα Κράμπ, γιατί αυτό αποσχόλεται στις αποδόσεις των χρημάτων που έχουν στο Δήμο. Σήμερα λοιπόν μας αποδέχθηκε, υπεγράφηκε, μας αποδόθηκε το μερίδιο από το φόρο ακίνητης περιουσίας που δικαιούν το ενιαίο Δήμο και είναι στο ποσό του 39.000. Φανταστείτε λοιπόν ότι πόσο μικρό είναι αυτό το ποσό και πόσο μπορεί να ξεπεράσουν. Απλώς τους ενημέρωσε. Επιπλέον, η ΣΑΤΑ 120. Και τώρα γιατί δεν έγινε. Τόσο μας έδωσε. Όχι, γιατί δεν πληρώσανε. Προφανώς δεν έχει έσοδο. Από το τελευταίο θα παρακρατούνται όλο το χρόνο και από το 15%. Άρα το πλήρωσαν οι πολίτες. Επίσης, δεν έχουν αποδοθεί ακόμη ανάλογο θέμα τα τέλη διαφήμισης, τα οποία παλιότερα ήταν σημαντικό έσοδο για το Δήμο, σήμερα με εγχειρίζεται και το κάνεις. Και αυτά δεν έχουν αποδοθεί ακόμα. Αυτά ως μικρότερα στοιχεία. Και να προσθέσω από ενημέρωση ότι το Σάββατο το πρωί το νομικό πρόσωπο του Δήμου μας, η νομική Μέρνια, πραγματοποιεί εκδήλωση διασταύρωση της οδού και βίντεο του Εκλογό Παναγίτσας με τη συγκέντρωση προθήμων και άλλων ειδών προς τους ασθενείς υπονομικά συμπολίτες μας. Και όποιος θέλει να προσφέρει από ένα πακέτο κάλα ή ό,τι άλλο θέλει, μπορεί να προσφέρει. Ίσως από έκανα το μάτι κατά τη διαπλώσωση ενημέρωση. Θα το συζητήσετε και με τον νομικό πρόσωπο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, περνάμε στην πρώτη υπηρεσία, στήριξη. Η ώρα είναι ξύπνηση έως η τάξη. Καταρχήν, κύριε συνοδηγό, θα μιλήσετε για να προηγηθείτε με την περίοδο. Έχω την γνώμη για σήμερα που έχουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προπολογισμό ή να περιορίσουμε πολύ το μία ώρα τη ιστορική τη διάταξη, γιατί είναι δύο κεφαλαιώδη ζητήματα, έχουμε δύο συμβούλια. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε όλοι, τουλάχιστον να δείτε μία ώρα, να είναι μισή ώρα. Εμεί θα βοηθήσουμε με το να μην κάνουμε προημερίδε. Θα με επιτρέψετε να κάνω την εξή πρόταση, επειδή την προηγούμενη φορά συνόμουσα λοιπόν δεν κατάλαβα την εξουσία. Ίσως θα ήταν σκοπιμότερο να μιλήσουν οι επικεφαλείς του σχεδιασμού και να μην μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι αν το αποδεχθούν. Οπότε σε ένα τέταρτο θα έχουμε και τελειώσει. Να το περιοριστούν οι συνάδελφοι. Ακούστε, επειδή παρακολουθούμε την ώρα, δεν ξεπερνάμε τα δύο. Και ούτε οι επικεφαλείς ξεπερνάζουν τον χρόνο που πρέπει. Το θέμα είναι αν θα κάνουν χρήση οι συνάδελφοι που δεν είναι επικεφαλείς αυτού του χρόνου ή όχι. Είναι σε εσάς. Έχουν προσθέσει ακόμη οι κύριοι Αγρίκης, Λιαμπάκη, Βλάβου και Σορδίδης. Ο κύριος Βάσος. Θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί έχουμε καιρό να συζητήσουμε πρόεδρο της Εκκλησίας και τουλάχιστον εγώ λόγω προσωπικού που δεν μου δώσατε το λόγο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μου είπατε ότι θα γίνει η ένσταση και η ένσταση δεν έγινε και η εισήγηση του Δημάρχου ήταν να απολυθούν οι ενστάσεις, αισθάνομαι πολύ άσχημα και θα ήθελα και να μου προσθέσετε και δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη στη γυναίκα μου και στην κόρη μου που τις επέτρεψα να έρθουν εδώ και να μιλήσουν. Εγώ δήμαρχος 4 χρόνια και 30 σύμβουλος, η γυναίκα μου στο Δημαρχείο όταν ήμουν δήμαρχος ήρθε 2 φορές και στο Συμβούλιο για πρώτη φορά και λυπάμαι που την έφερα. Το ίδιο συμβαίνει και με μια άλλη κυρία και τη γυναίκα του Δηλέμαχου και άλλων συναδέλφων, αλλά λέω για αυτούς που είμαστε οι παλαιότεροι. Δεν έχει έρθει ποτέ στο Συμβούλιο. Είμαστε οι δύο που δεν έχουν φέρει την οικογένειά μας ποτέ στο Συμβούλιο. Ένα δεύτερο, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ζητήσω από εσάς να το σκεφτείτε, νομίζω ότι έγινε λάθος που δεν μου δώσατε τον λόγο. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, αν καμιά φορά κάποιος συνάδελφος
μπορεί και να μην κατάλαβε ότι είχατε δώσει το λόγο σε κάποιον άλλο και θέλει να μιλήσει, και όταν έχει κάποια ιστορία στην πόλη μας, ας είμαστε πιο χαλαροί. Μιλάμε για τον κύριο Μούρκο. Να κάνω μια διακοπή. Να κάνετε. Ένα μαύρο σε 200 Mercedes που είναι παρκαρισμένο προς το γκαράζ. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται αρετή σε πολλά πράγματα και ο καθένας γράφει την ιστορία του. Θα γυρίζει και θα προλάβει. Τώρα πάμε στα γεγονότα. Βλέποντας το λεξικό του Μπαμπινιώτη, τη λέξη Δρουγούτη δεν τη βρήκα μέσα που αναφέρθηκε τρεις φορές ότι θέλω να κάνω την περιοχή που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που μεγαλώνω τα παιδιά μου και σε λίγο θα τα γονάκια μου με το καλό. Δεν τη βρήκα. Ρωτώντας ένα φίλο μου στη Λαχαναγορά, τη γλώσσα της Λαχαναγοράς και έναν συνάδελφό μου ταξιτζή, γιατί και σαν ταξιτζής δεν την είχαν γαμώσει. Μου είπαν ότι είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή των Πέριξ και έτσι έμαθα τι θα πει Δρουγούτη. Από τον φίλο μου στη Λαχαναγορά και από τον φίλο μου τον ταξιτζή. Δουργούτι. Δουργούτι, συγγνώμη. Είστε στην Εσπρέσο σήμερα, το είδατε. Και εξώφυλλο. Την έχω εδώ και πήρα για εσάς. Ευχαριστώ. Είστε στη γιορτή της κυρίας Λάσκα. Και συγχαρητήρια πάντα έτσι να προβάλλετε την πόλη μας. Είναι τιμή και για μας που έχουμε διαχρονικά ζήσει κοντά σας. Λοιπόν, τη λέξη αυτή λοιπόν είναι μια υποβασισμένη περιοχή. Εκεί η περιοχή λοιπόν που μένουμε, έχουμε κάνει αγώνα για να σωθεί το δάσος. Έχουμε κάνει αγώνα και ο Δήμος έχει πάρει το γήπεδο εκεί σε παλαιότερες εποχές. Έχει δίπλα ένα οικολογικό πάρκο ο Δήμος. Έχει το χρόνο το δικό μας εκεί, την προσωπική μου περιουσία που έχει γίνει κοινό στο πράσινο δασική έκταση. Όχι αυτή που ακούστηκε το όνομά μου, τα οικόπεδα του Βάρσου, που δεν είναι δικά μου αλλά ήταν των ανιψιών μου. Προσέχτε, γιατί η παραπληροφόρηση κάνει πολύ κακό. Και το βασικότερο, εγώ χαίρομαι και συγχαρητήρια στην κυρία Συνοδεινού, αλλά δεν μπορείς να βάλεις σε αντιπαράθεση δύο δημάρχους πρώην, ότι ο ένας της Έρικο έχει κάνει έργο που το θαυμάζει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος παγκοσμίως γνωστό. Δεν μας είπε βέβαια ποιο έργο είναι αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να μας πει ο συνάδελφος και να υποβαθμίσει σε έναν άλλον που είναι πρωτοπόρος για τη σωτηρία του Κηφισού, που είναι πρωτοπόρος στο ΣΠΑΠ, που είναι πρωτοπόρος στο ΣΥΠΑ στην Πάλιθα, από τα ιδρυτικά μέλη σε όλα αυτά, στο Κηφισό ξέρετε πολύ καλά οι παλιοί ποιος πήγε, είναι αυτός που ανέβηκε στις Μπολτόρδες κάτω από το σταθμό του τρένου στα οικόπεδα του ΟΕΚ για να μην γίνουν εργατικές κατοικίες, είναι αυτός που αγόρασε το κοινόχρηστο χώρο στις Σαδάμες, δεν ξέρω αν είναι εδώ η συνάδελφο που το ξέρει το θέμα, για να γίνει εκκλησία και πλατεία, που δύσκολα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να αγοράζεται κοινόχρηστος χώρος. Είναι αυτός που αγόρασε και αποπλήρωσε το χώρο του Πετρούτσου, τα οικόπεδα που ο κύριος Δήμαρχος γνωρίζει στην Ούλε. Είναι αυτός που αποπλήρωσε αυτό που είχε ξεκινήσει να πάρει ο κύριος Στασούλας, Σπάρτης και Διονύσου. Και πολλά άλλα. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά τουλάχιστον σαν πρόεδρος και σαν συνάδελφοι κάποιοι, ας μας προστατεύσουν. Είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο αρετή, να μην υπάρχει ζηλοφωνία, γιατί ζηλιά είναι ωραίο πράγμα. Να ζηλεύω την κυρία Βλάχου που την είδα στην Εσπρέσο. Αλλά δεν έχω φθόνο, χαίρομαι να την βλέπω. Αν υπάρχει όμως ζήλια με φθόνο, είναι εγκληματικό. Και να μην υπάρχει απληστία. Δηλαδή κάποιοι, συγχωρέστε με, και εγώ πρέπει να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό λιγάκι, γιατί είμαστε πολλά χρόνια εδώ και δεν αξίζουμε τέτοια ισοπαίδωση. Δεν αξίζουμε, κυρία Πρόεδρε, τέτοια ισοπαίδωση. Ειλικρινά σας το λέω, το θέμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Δεν κάνουν ο φιδοειδείς δρόμους. Και να σας πω κάτι, για όσους δεν ξέρουν και εμένα τα ξέρουν όλα. Εγώ όσο ζω μαθαίνω, είμαι 63, είμαι στη δύση της ζωής μου, και χαίρομαι που πέρασα από εδώ και έμαθα πάρα πολλά. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι σε έκταση περιοχών, στην Αγία Κυριακή, στο Τρίγωνο Φρακοπούλου, στην Ούλε, στις Βαριές, στο υπόλοιπο Βαριές, στην Δομικαστική Ζώνη. Ξέρετε πάντα, και μάλιστα σε εποχές δύσκολες ήμουνα και πρόεδρος της Επιτροπής Κερίου Πόλεως, και όχι τυχαία
με πίσω μου αρχιτέκτονες και μηχανικούς σαν τον Άκη τον Κρητικό, της κυρίας Γεωργίας Σαμαρά, τον πατέρα, και ξέρω κύριο Δήμαρχος τι έλεγε, τον κύριο Λαζίδη, τον κύριο Κορακανίδη, τον κύριο Μαυρομάτη, φτιάξαμε το Γενικό Πολεοδομικό. Κάναμε δουλειά για αυτή την πόλη και είναι απαράδεκτο. Κάποιοι συνάδελφοι να λένε ότι ο Βάσος θα κάνει δρομπούλι την περιοχή. Όταν εκεί υπάρχει χώρη. Τι είπα, κυρία Πρόεδρε, εκεί που θα μεταφέρετε τους ανθρώπους αυτούς από τα πέντε οικόπεδα και δεν πάτε είστε στον δρόμο, να πάτε το γυμναστήριο. Πηγαίνετε το γυμναστήριο εκεί. Πηγαίνετε αυτό το αθλητικό χώρο, το πολιτητήριο. Η πολιτεία, 1,5 στρέμμα έχει πολιτητήριο και εξυπηρετούνται όλοι. 11 χρειάζονται για να γίνει εκεί και να μείνει η εισφορά. Πάρτε την εισφορά και αξιοποιήστε την αθλητικά και πηγαίνετε προς τον κορμό της Ερυθρέας, προς την πόλη, τον αθλητικό χώρο για να μπορούν όλα τα παιδιά να πηγαίνουν. Όταν και κάτι άλλο, πριν από καιρό βλέπαμε εδώ φωτογραφίες του πρώτου δημοτικού σχολείου, κάτι υπόγεια κρεμισμένα που κάνανε μάθημα τα παιδιά. Βλέπουμε το αίμα από τον Χρήστο, χρόνια ταλαιπωρείται. Βλέπουμε τους άλλους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε πόσες φορές έχει αλλάξει, αν μπορούν να μας πούνε συνάδελφοι αυτό το πολιτικό θέση. Μήπως ήταν να γίνει στο σπίτι του αθλητού. Έχει αποζημιωθεί η οδός 3 Σεπτεμβρίου στην Ερυθρέα για να ανοίξει και δεν έχει ανοίξει. Έχει αποζημιωθεί ο χώρος πίσω από την Στατοίου στην Αυγή. Καταλαβαίνετε, γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Μένουμε σε αυτή την πόλη και την παρακολουθούμε. Και δεν διαβάζουμε βιβλία. Ούτε υποβαθμίζουμε που είναι η Αβίνη Συντατοίου. Έατος πολύ μεταξύ. Και μην ξεχνάτε ότι δίπλα σε συναδέλφου την επιχείρηση πριν από λίγες μέρες αποχαρακτηρίσαμε ένα χώρο γιατί δεν είχε ο Δήμος να τον πληρώσει και κρίναμε ότι δεν δεν είναι κυρία. Στην Αμπή είναι κυρία. Κατεβαίνοντα στη Νέα Δροδεξιά είναι Ερυθρέα. Έλαντος και Πλασίρα. Όχι Πλασίρα, πώς την έκανε. Αφήστε μόνο να ολοκληρώσω. Γιατί είναι ήδη 8 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντα και άλλα θέματα, θέλω να πω ότι το καλύτερο σημείο για να πάνε τουλάχιστον οι μισθές από την πάει το πολιτικό ήταν όσο πιο κοντά γίνεται στον κορμό της πόλης. Για σωστή ανάπτυξη. Εκεί υπάρχει το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι οι αποφάσεις μας είναι συμβουλευτικές. Έχει και πίσω υπηρεσίες που και το επιμελητήριο και το Υπουργείο θα εξετάσουν την ορθή. Και εκεί θα δικαιωθεί ή ο Βάτσος που είναι λάθος και ήθελε να κάνει το Δουργούτι, ή αυτοί που θέλανε να το φτιάξουν Δανία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κύριε Δημαρχέ. Ακούγεται έντονα και με παίρνει κάτι στην Συνοδό Κολοκοτρώνη ότι πάει να ανοίξει Ελληνάδικο εκεί που ήταν παλιά το ΝΕΦ και έφυγε και γλιτώσαμε. Θέλω να το προσέξετε όσο μπορείτε πιο. Εγώ σας το λέω, να καθίσετε στα πρακτικά να τους το δώσω, μου λέτε ότι δεν έχετε δει κάτι τέτοιο. Γιατί και το πρόκο είπαμε εδώ ότι δημιουργεί προβλήματα στην Ρωσίνη, αλλά το Κοινοτικό Συμβούλιο του έδωσε άδεια μουσικών οργάνων. Πάλι και συνεχίζει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν. Και ξέρετε ότι όπως και εσείς και εγώ έχω ανοιχτό το τηλέφωνο, δεν το κλείνουμε, δεχόμαστε όλα αυτά τα μηνύματα που είναι αρνητικά για την πόλη μας. Είναι σοβαρά. Και το ΝΕΠ και το πρόκο. Και κάτι ακόμα γιατί με ρωτάνε για τα αυτοπολία. Στην πλατεία τι θα γίνει, αν μπορείτε να μας πείτε, και στην οδό Κύπρου που γίνανε τα έργα, που έχουν μπει όλα αυτά τα κολονάκια και θυμίζει έτοιμα στο κολονάκι, από την απάνω μεριά της Σαλονίων μέχρι την Κολοκοτρώνη και θα μπορούσε να δοθεί μια άλλη πιο αισθητική παρουσία της διαπράξησης του δρόμου, θα μπορούσε να γίνει ένα είδος σαν την Κασαβέτη ή κάτι άλλο, εν πάση εγώ έχω διαφωνίες, αυτό είναι θέμα των υπηρεσιών και της μελέτης. Στο σημείο όμως που άφησαν τις θέσεις για τα αυτοκίνητα, από κάτω είναι τα ρολόγια της ΕΙΔΑ. Για να πει πρέπει να μεταφερθούν τα ρολόγια της ΕΙΔΑ ή πρέπει να αλλάξει η θέση των αυτοκίνητων. Είναι δηλαδή κάτι που φωνάζει μόνο του. Μην δημιουργούμε έξοδα σε δύσκολες εποχές. Ας μπορούμε να προβλέπουμε. Είναι σημαντικό να υπάρχει το προβλέπει και όχι το θεραπεύει. Αν το λέω καλά, γιατί δεν θα το τελειώσω.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, εντάξει, δικαιούμαι και κάτι από πριν και θα ήθελα ειλικρινά, επειδή μαζί έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια, να σκεφτείτε πάλι αν προχτές έπρεπε να μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις του κ. Βάσου ήταν ενδιαφέρουσες και είναι ενδεχόμενο να μπορούν να ενσωματωθούν ακόμα και στο τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω, επειδή θέλω να τοποθετηθεί η παράταξή μας στο τεχνικό πρόγραμμα, το χρόνο που δεν ακυρώνεται για μένα τώρα, να μου δώσει ένα λεπτό παραπάνω στην επόμενη όταν θα συζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Καταρχήν να πω ότι μου αρέσει πολύ από το Δήμο το Χριστουγέννικο Δέντρο. Είναι πολύ ωραίο στιγμή. Να καταφέρω στα πρακτικά, κυρία Πρόεδρε, το επιτυχημένο σχέδιο πόλεως όπου φαίνεται καθαρά απάντηση στον κύριο. Μια δεδομένη μέσα στο λόγιο, που φαίνεται καθαρά το συγκρότημα αυτό τη ΣΧΕΝ, του Ευρωτζόγκου, ο οποίος ο Ευρωτζόγκου το πήρε πάνω από την αρχή, φαίνεται καθαρά το οικονομικό τετράγωνο 1, 2 και 3 που έχουν ενταχθεί πριν από το 1950 με τη γενική σα γειτονιά. Καταθέτω λοιπόν τα πρακτικά, τα σχέδια στα πρακτικά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι επανειλημμένως έχει υποθεί ότι είναι δασικά και ότι αυτό ήταν εκτός σχεδίου πόλους. Λοιπόν, για την ενημέρωση, αν και υπάρχουν αυτά στο Δήμο Ξεχάλης, να κατατεθούν στα πρακτικά ότι είναι εντός σχεδίου πόλους πριν το 55. Να ξέρουμε τι λέμε, γιατί δεν είναι σωστό να συγκοβαντούμε δήμους και δημάρχους. Αυτό ήθελα να πω τίποτα. Ο κύριος Γραμμιάκης. Παρακαλώ, προχωράμε στη διαδικασία. Κύριοι συνάδελφοι, έχουν εγγραφεί 4 συνάδελφοι. Θα προχωρήσουμε στη λογική ότι δεν θα επιτυχύνουμε αυτό το χρόνο ή θα γενικεύσουμε τη συζήτηση. Διαμαρτυρία, όπως έμαθα να γνώσετε κι εσείς, σχετικά σε μια αγωνία για την επιβίωση και την ύπαρξη του συλλόγου. Και επειδή τυχαίνει να είναι και το παιδί μου μέλο εκεί, δεν έχει καμία ωφελημιστική όμως διάθεση και πρόθεση η τοποθέτησή μου, πιστεύω και όπως τελικά πιστέψαμε και σαν παράταξη, ότι η κατανομή του κονδυλίου δεν ήταν. Είναι σχολή, με συγχωρείτε, εκτάκτως θα ξαναμιλήσουμε απόψε για αυτό το θέμα. Εντάξει. Απλά δεν ήξερα τι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε εκεί. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την εκτέλεση της αποχέτευσης στην Άμυνα Κηφισιά. Αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Παναγιώτη, μετά την ανατολική του κονδυλίου από την περιφέρεια, πότε θα ολοκληρωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει, γιατί σε ιδιαίτερες συνθήκες οικονομικές, όπως είναι τώρα, πέρα από την ποιότητα ζωής και που επιβάλλει το αγαθό, το κοινωνικό αγαθό που να έχουμε αποχέτευση όπως κάθε σύγχρονη πόλη, είναι και το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών με πάρα πολύ μεγάλα ποσά ανά το μήνα. Θα ήθελα να παρακαλώ πολύ ένα χρονοδιάγραμμα γύρω από το πότε προβλέπετε να έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που προβλέπεται από το μελέτη. Τέλος, κύριε Δήμαρχε, ήθελα να πω ότι θα, όπως αναγκαστήκε από την κυρία Κεφαλά, θα ξεκινήσω το κοινωνικό παντοπολείο. Ήθελα να ρωτήσω την δυσκολία, κυρία Κεφαλά, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας κατοπίσετε κατά ένα μέρος εσείς. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το κοινωνικό παντοπολείο. Θα είναι
με ένα χαρακτήρα ανταγωνιστικό, δηλαδή θα μπορούν να ψωνίζουν και εγώ παραδείγματος, γιατί να πάω στο Βασιλόπουλο, θα μπορούσα να αφήνω στο αντίτιμό μου να υπάρχει ένας κομματάλογος, να ενισχύω. Ποιες τάξεις και ποια θα είναι τα 200 άτομα τα οποία μόνο είναι τα μέρα στην Τρόμια και το ρωτώ σε κάποιον, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα υπάρχουν κρίνες. Είναι αδύνατο να πάρετε απάντηση τώρα. Να το θέσετε όταν θα είναι η κυρία Κεφαλάκη. Εντάξει, στην παθό μου εγώ πρόσωπα να βάζω τα ερωτήματα όμως. Και το παθό θα είναι. Σωστά. Τέλος, ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει στην κοινωνία γενικότερα μια δυσφορία και μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Το τελευταίο διάστημα ακούω πάρα πολλές γκρίνιες σχετικά με τους διαγωνισμούς που γίνονται στο Δήμο όσον αφορά τις προσλήψεις, δεξιά και αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι, και έχω εκφράσει την άποψή μου και στην παλαιότερη τοποθέτησή μου, ότι ο Δήμος οφείλει στις δύσκολες αυτές συνθήκες να είναι φάρος διαφάνειας, φάρος σωστής διοίκησης, χρηστής διοίκησης, όπως πιστεύω ότι είμαστε, και να μην ακούγεται αυτή η διαδεδομένη κρίνια από αυτό το τελευταίο διάστημα. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη την εργασία και νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε πολύ σοβαρά να διασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες για όλους, διαφάνειες που θα τους δίνει ισότιμα το δικαίωμα για εργασία. Αυτό είναι το σχόλιο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Ευχαριστώ κύριε Βέβαια. Πάνω στο κοινωνικό θέμα, επειδή και εγώ ασχολούμαι με κάποια τέτοια θέματα και στη συνέχεια του κλίκου κύριου Δημάρχου, θα ήθελα να πω ότι ο κλίκο ζωής είναι ένας σύλλογος πολύ διαδεδομένος, γνωστός, εν πάση περιπτώσει, καταξιωμένος, ο οποίος καθημερινά τρέφει περίπου 200 άστεγους σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αθήνα. Μας δίνει εδώ και 5 χρόνια, και το ξέρετε όλοι, νομίζω το έχω ξαναπεί, κάθε μήνα 20 πακέτα με τρόφιμα για τους φτωχούς. Αυτά τα διαχειριζόμαστε κυρίως, μαζί με τον Δημόπουλο, προς τις λαϊκές πολυκατοικίες. Φέτος, και όπως και κάθε χρόνο, θα μας δίνουν και 1.000 ευρώ ένα ποσό για να το μοιράσουμε σε κάποιους από αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη και το οποίο μας τους υποδεικνύουν πάντα ο πρόεδρος του Συλλόγου των Λαϊκών και Πολυκατοικιών. Και επίσης θα ήθελα προσθέτως να πω ότι από Δευτέρα θα λειτουργήσει ένα νέο πρόγραμμα πάλι προς βοήθεια των υποοικονομικών δυσπραγούντων μέσω του πρόεδρου των Λαϊκών Αγορών των Μοριών Προαστίων. Γίνονται 5 λαϊκές στην πόλη μας, γενικά στην πόλη μας. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα ανθρώπων, γύρω στα 30 άτομα, τα οποία του έχουμε δώσει σε συνεννόηση με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν αλλά και με, με τις λαϊκές πολυκατοικίες και θα πηγαίνουν στην περιτροπή στις λαϊκές αγορές και θα παίρνουν κάθε φορά, δηλαδή 5 φορές την εβδομάδα, όχι οι ίδιοι, της περιτροπής, από μία τσάντα με τρόφιμα και μία τσάντα με φρούτα. Νομίζω ότι στις δύσκολες εποχές είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύριος. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη δημοτική ανάπτυξη της ΕΚΡΕΑΣ, θέλω να θυμίσω στο σώμα και στον κύριο συνάδελφο που κατήγγειλε για κάποιους χώρους, ιδιωτικούς χώρους, κοινωνικούς χώρους, ότι παραιτήθηκε ο σημερινός Δήμος, η σημερινή διοίκηση και η προηγούμενη στο Δήμο Νέας Ερυθρέας από τους κοινωνικούς χώρους υπέρ των δύο ετών. 3 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει κανένας χώρος ο οποίος έχει παραιτηθεί ο πρώην Δήμος και η σημερινή διοίκηση. Εγκρινή διάνοιξη δρόμων. Δεν υπάρχει απολευθέρωση. Δίπλα στην επιχείρηση τη δική μου, στην Εθνική Αντιστάσεως. Κάναμε προσφυγή και διεκδικούμε και αυτή είναι η πολιτική βούληση της διοίκησης και προσωπικά του Δημάρχου ότι δεν παραιτούμεθα ούτε ενός μέτρου δημοτικών ή κοινωνικών χώρων. Και όσο αφορά για την Νέα Αντός,
και εκεί έχουμε προσφύγει. Δεν υπάρχει κανένας όρος που έχουν παρευθεί από κοινότητες χώρους. Και όσο παρέχει ο κ. Ζωβούλου, είπα μην θυμούνται ότι εκεί ο χώρος που αναλυθήκαν αυτές τις κατοικίες υπήρχε ένα πευκόφυτο πυκνό δάσος. Δεν είπα για αποκρατηρισμό. Δεν είπα ότι ήταν εκτός γιατί. Απλώς αυτοί που θυμούνται πως ήταν εκεί περιοχή, ας σκεφτούν τον εκεί χώρο που ήταν να δουν πως έχει γίνει τώρα. Λίγο σεβασμό ζήτησα εκείνη την ημέρα στο πράσινο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσούλος.
νόμος στα χέρια μου σταθεί, είμαι υποχρεωμένη να προφυλάξω από κακοτοπιές τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ήταν περισσότερο από σαφές ότι δεν έπρεπε στο συγκεκριμένο θέμα να λάβει το λόγο. Εάν ρωτούσατε εμένα και νομίζω και άλλους συναδέλφους μέσα στην αίθουσα, αν θα σας δίναμε παρά τον νόμο το λόγο, θα σας το δίναμε. Έπρεπε όμως να συμφωνήσει όλο το Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχε αντιρρήσει. Από την αυτού θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας όλο το πακέτο της απάντησής μου. Κύριε Τσούλο, η επιλογή δεν γίνεται από κανέναν Δήμο όσων υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για να λάβουν μια θέση μόνη του Δημοσίου. Η επιλογή γίνεται από τον ΑΣΕΠ. Αφενός μεν, είναι πολύ πιθανό έως λογικό να γίνουν αλάθη και απίστευτα λάθη όταν έχεις να κάνεις με τα μόρια 5.000 ανθρώπων που ήταν υποψήφια, διότι κανένας από τους υπαλλήλους του Δήμου δεν είναι εκπαιδευμένος σε τέτοιου είδους επιλογές. Γι' αυτό και ο τελικός πίνακας βγαίνει από τον ΑΣΕΠ και οποιοδήποτε παράπονο ή ουδήποτε είναι άνευ αντικειμένου, γιατί ο ΑΣΕΠ θα ανακηρύξει τους μόνιμους υπαλλήλους. Αυτή είναι η απάντησή μου και δεν έχω ούτε πιο πάνω παραπάνω να σας πω ούτε λιγότερο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νημαρχή. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω συγχαρητήρια μου γιατί η κυρία Σπιωτοπούλου αποχώρησε από την αίθουσα μετά από μια συζήτηση με τον συνάδελφο του κύριου Τίπο. Πιστεύω ότι πρέπει μεταξύ μας όλοι να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Σίγουρα ο καθένας από εδώ έχει ένα παρελθόν, ο καθένας έχει ένα έργο, όλα αυτά πρέπει να σπιζόμαστε. Όμως πρέπει να περπατάμε στο καινούριο δρόμο, τον δρόμο του καινούριου Δήμου της Υψηφιάς, στον οποίο σιγά σιγά θα πρέπει για να περπατήσουμε στα δύσκολα αυτά μονοπάτια, πρέπει να διδασκόμαστε μόνο από το παρελθόν και να εφαρμόζουμε ό,τι είναι να εφαρμόζουμε στο μέλλον. Είχα πει και στην αρχή της χρονιάς που κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο, ότι και οι τρεις Δήμοι, οι παλιοί, πριν καταληθούν, επιτέλεσαν έργο και οι τρεις δημοτικές αρχές και βάζει περιπτώσει και όλες οι προηγούμενες. Και το σεβόμαστε και έτσι πρέπει να είναι. Και να το πάρουμε ως βάση για να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο Δήμο. Θα ήθελα λοιπόν ο καθένας να προσπαθήσει, όσο δύσκολο και να είναι, να παραμερίσει τις οποιασδήποτε μικροδιαφορές που μπορεί να έχει, να τις τυφασεύσει, θα έλεγα, είναι δύσκολο να τις παραμερίσει, ούτως ώστε μέσα σε ένα καινούργιο σκηνικό αρκετά πιο δύσκολο, διαλόγου, να προσπαθήσουμε να λύνουμε. Καταλαβαίνω και τα παράπονα και τις πικρίες και των συμβούλων και των πολιτών και όλων για τα θέματά τους. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος. Σε κάθε απόφαση θα υπάρχει αυτός που ικανοποιείται και αυτός που δεν ικανοποιείται. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν δύο όψεις, όπως είναι το νόμος. Έχει δύο όψεις. Στις δημοκρατίες, αυτό όλο το θέμα γίνεται με την πλειοψηφία. Είμαστε σε μια δημοκρατική πολιτεία, πιστεύω αυτήν υπηρετούμε και έτσι προσπαθούμε να καλύψουμε. Σε περίπτωση που κάποιος φυγεί, υπάρχουν και άλλα. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα να λύνεται εδώ μέσα. Και να επικρατήσει με μία λέξη σεβασμός του ενός προς τον άλλο. Μερικές σύντομες απαντήσεις. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία γίνονται σε όλη την πόλη, εκτός από τη ζώνη 1 της Κηφισιάς, οι προεγκρίσεις δίνονται από τα τοπικά συμβούλια. Και στη συνέχεια γίνονται οι εγκρίσεις. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη ζώνη 1, μια που δείξαμε το δόκρονο το δρόμι, η χρήση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι την προέγκριση δίνει το Τοπικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση αντικατάστασης, όταν η αντικατάσταση στη ζώνη 1 επικεντρώνομαι, γιατί τις άλλες είναι πιο εύκολα, όταν η αντικατάσταση είναι για το ίδιο ακριβώς χρήση που έχει δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απλή αντικατάσταση. Αν έχει δώσει εστιατόριο, θα πάρει ξανά εστιατόριο με αντικατάσταση. Εάν έχει δώσει snack bar, θα πάρει snack bar. Ό,τι χρήση έχει δώσει. Για να γίνει αλλαγή χρήση στην πρώτη ζώνη, μάλλον αντικατάσταση δικαιού στην πρώτη ζώνη, θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέτοιες περιπτώσεις έχουν έρθει πρόσφατα. Δεν υπάρχει όχληση για κατάστημα που είπατε και το διασκέδαση το πάνω σε εννοείται. Αυτό που ήταν και χάρη εγώ, το νέο. Του Νοέμβρη. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν όμως φέρει την ίδια άδεια, πρέπει να την. Θα έρθει, ξέρετε εσείς. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Κύριε Βάσο, θα σα ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα έρθει. Κυρίου Παγκλάρου έγινε αλλαγή χρήση που από ρούχα έγινε. Στο κυρίου Παγκλάρου έχει δώσει προδομία τη χρήση ότι την κατέχει το κατάστημα. Το ρώτησα προσωπικά ο ίδιος και μου είπε η Πολωνία, δεν είναι ποιος Παναγιώτου που είναι ο αντιδήμαρχος, αλλά ενισχύει αυτό, ότι όπως έχει πάρει τη χρήση το αριστοκρατικό και κουράει σοκολατάκι στο Δημοτικό Κέντρο, έτσι πήρε και αυτός. Είναι, είναι υγειονομικό, αλλά είναι εμπορικό κατάστημα. Δεν έχει τη χρήση. Όπως ήταν ο Λεωνίδας. Και έχει δοθεί, όχι, εμένα η απάντηση μου ήταν ότι στο ίδιο ακίνητο έχει δοθεί στη μεριά της Αγγελοπούλου. Και έτσι, γι' αυτό και εγώ σταμάτησα, γιατί τα ερωτήματα μου ήταν το ίδιο περίεργα με τα δικά σας. Λοιπόν, για το θέμα του πρώτου. Εμείς το έχουμε σφραγίσει, το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά πήρε άρση της σφράγισης, διότι δεν είχε πάρει ποτέ άδεια. Έκρινε το τοπικό, στο οποίο δεν παραβλέφθηκα, ότι έπρεπε να του τη δώσει, ούτως ώστε κάθε μήνυση που θα πάρει για παραβίαση, να μπορεί μετά να το σφραγίσει. Εάν έχει τρεις μηνύσεις, κύριε Βάσο, εγώ το λέω θα το σφραγίσω, όπως μπορείς ο νόμος. Και να ξέρετε ότι σήμερα άλλα τρία καταστήματα που είχαν τέτοιο πρόβλημα, δεν χρειάζεται να τα πω δημοσίως, οδεύουν προς σφράγιση στο σύνολο της πόλης. Για το έργο της Οδού Κήπου και για όλα τα άλλα έργα. Είναι ένα έργο που λέγεται Πράσινη Ζωή στην πόλη, το οποίο είναι επιδοτούμενο 100% από το Υπουργείο Ανάπτυξη τότε, που είχαμε εντάξει εμείς και άλλοι 40 δήμοι της Αττικής με ένα συγκεκριμένο ποσό και το έργο πραγματοποιείται σήμερα στην Οδό Ολύμπου, στην Οδό Κήπου. Οι θέσεις τάβλης δεν υπήρχαν εκεί. Οι θέσεις τάβλης δεν υπήρχαν. Ξέρετε κι εσείς, και γι' αυτό σας το αντικαλούμε το όνομά σας, ότι ήρθαν από την πολυκατοικία και είπαν ότι είναι παλιά πολυκατοικία, εμείς δεν είχαμε πάρκι, δώστε μας 5 θέσεις. Εκεί που υπήρχε δυνατότητα να χωρέσει το αυτοκίνητο, εκ των υστέρων λέγαμε ότι είναι τα ρολόγια της ΕΙΔΑ. Θα γίνει μεταφορά ή των θέσεων των ρολογιών. Βεβαίως. Δώσαμε κάτι σε κατήγορο. Ο διαχειριστής κύριε Βάσο ήρθε και δεν καταργήθηκε αυτές τις θέσεις. Ο ίδιος. Θα δούμε τι θα κάνει, θα το δει και η τεχνική υπηρεσία και όλα αυτά θα το ξαναφέρω. Κοινωνικό πρωτοβουλίο. Γιατί θυμάστε ο διαχειριστής. Κοινωνικό παντοπολείο. Δικαιούχοι είναι μόνο οι δημότες μας που είναι αξιωματικοί. Δεν έχουν δυνατότητα να κάνουμε σε πολιτική επιχείρηση. Για το οτιδήποτε άλλο είναι πολιτική επιχείρηση. Θα μπορούσε να κάνουμε όπως κάνουν σε άλλους δήμους ή ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές τους επιχειρήσεις, οι κοινοφελείς κλπ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε και ούτε προτίθεμαι να το δώσουμε στον ένα που να το κάνει μια νόμιμη εταιρεία που θα μπορούσε. Ο σκοπός είναι τα μπακάλικα και τα άλλα μαγαζιά του σούπερ μάρκετ να προσφέρουν και αυτές να προσφέρουν το κατάτι. Οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που σύμφωνα με τον νόμο θεωρούνται ασθενείς κοινωνικά ομάδες. Την παίρνουν την πρώτη. Ναι. Και κάποιες άλλες ειδικότητες, ανάπηροι κλπ. Σας απάντησα για τις προσλήψεις, κύριε Κορδιανάκη. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι το εξής. Δεν προβλέπεται να έχουμε οριστικούς πίνακες. Όχι μόνο εμείς, και οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί, κύριε Σκορδίνη, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τους κάνουμε οριστικές. Το τελευταίο νέο που έχω είναι από μια πρόσκληση που είχε κάνει ο Δήμος Διαμονήμος και ανήκει
στήριξε του προσωρινού που είναι και σκλήρθανε κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζονται με εγγραφή του ιδιωτικού δικαίου και έστειλα προετοιμαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών μου είπε ότι δεν μπορεί να του πάρει. Του ζητάω του μνήμου, αυτού που δεν έχουν ήδη. Και έτσι δεν έστειλα ούτε την πρώτη δόση τη Κυφυσιά, αυτού του 10-12 που έχουν περάσει. Πάντω, όπω είπε και η πρόεδρο, οι οριστικοί πίνακε, αυτοί οι οποίοι θα μείνουν στη σειρά για να προσληφθούν όποτε προσληφθούν, θα είναι αυτοί από το ΑΣΕΑ. Εμεί είχαμε. Όχι, δόθηκε σε εταιρεία και το ξέρει. Και εμεί σε εταιρεία και το πει σε εταιρεία. Το παλιότερο που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτά τα τελευταία. Όλα, εκείνα. Εμεί δεν θέλαμε να τα βγάλουμε, για να σα το πω. Και μα έδωσε εντολή το ΑΣΕΑ να τα βγάλουμε. Κανένα λόγο τη σύγκριση. Δεν υπήρχε κανένα λόγο για αυτό το αποτέλεσμα να μην πρόκειται να του προσλάβουν. Τα άκουσα βγάλουμε. Ούτε πρόκειται να προσληφθούν αυτοί. Α κάνουν τι εστάσει του και να στηβαχτούν και αυτέ μια σειρά. Δεν νομίζω να χρειάζεται καμία άλλη απάντηση. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ο κύριο Δημάκη δεν θα μιλήσει. Είπαμε, ευχαριστώ. Αλλά η κυρία Μουστάκη, όπω θέλει κάποιο να μιλήσει. Οι απαλωτριώσεις και από τους νεότερους των κοινών, δεν το κοινό του νόμου, αλλά από τους κατοίκους, τους όμορους. Μια πλατεία δηλαδή, σε μια ζώνη των κάμπων κλπ, από τους νεότερους από τους όμορους. Ο Δήμος πετύχει λίγο ίσως. Το 2014-2013 είχε λοιπόν να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, γιατί μια πλατεία που είναι για όλο τον Δήμο, την πλήρωσε μόνο η απέναντι. Γι' αυτό έκανε την ασφάλεια στην διαφορά και είχε υπολογιστεί έτσι, ώστε να είναι αρκετή για την περιοχή που εντάσσεται, ώστε να έχει εξασφαλίσει την όξα, την οφελή, δρόμους κλπ. Στα μεγάλη, δεν ήταν σημαντική, στα μικρά εικόνα μικρότερη, στα μεγάλη εικόνα μεγαλύτερη. Δηλαδή, στα εικόνα που ήταν 3-4% τη εικόνα, υπήρχε μια διακύμανση λόγω προβλήματο. Όσον αφορά τώρα, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για την να χτιστεί η εκκλησία που την είχα στο σιρτάρι μου. Είναι έτσι στρατηγέ μου ή δεν είναι.
Πήρα τα οικόπεδα και με όνομα Θεού! Μην τα λάβουμε! Είπατε τα άλλη να δώσουν τα ημέρα στην πόλη μα! Ο κύριος Ψυχόπεδας, ο
Κυρία Πρόεδρε, είμαι υπέρ με την παράκληση όμως ότι δεν χάνονται προθεσμίες και κινδυνεύει να χαθεί η ΕΡΙΜ. Πρώτον αυτό και δεύτερον θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, επειδή κατάλαβα η κατηγική πρόταση έκανε ακριβώς για την κοινότητα λίγο φασαρία, να την επαναλάβει μετά την ψηφοφορία. Αφαιρώντας μεταξύ τους και ειδικά με το ίδιο όνομα όπως ο Πανεπιστημιακός,
να ενισχύσουν ότι ο αγώνας είναι κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ονομαστικά εμείς, ας το κάνουν εκείνοι. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα ποσά. Δεν μειώνεται τίποτα. Τώρα, θέλω να πω επίσης ότι υπήρχε μια παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κηφισιάς, το οποίο το είχε πάρει με εισήγηση του αρχιτεκτονικού οργανισμού το 2003-2004, όπου έλεγε, και τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να το πούμε, ότι υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι, αρκετά τμήματα, κάθε σύλλογος έχει φυγεσμένα τμήματα, ότι ο Δήμος ούτε θα παραχωρεί χώρο, ούτε θα ενισχύει τη δημιουργία νέων τμήματων, όταν στην ίδια την πόλη το τμήμα αυτό υπάρχει από άλλο σύλλογο. Το είχαμε ψηφίσει τότε, αρκετοί σύλλογοι δεν έκαναν τέτοια τμήματα, παραμείναν σε αυτά που είχαν, αυτά μπορεί να ενισχύσει ο Δήμος. Και γιατί το λέω αυτό, διότι είδα στο τρίτο γυμνάσιο ότι ίδρυσε η ΑΕΚ τμήμα Στίβου. Είχε δώσει μάχη ο Δήμος της Κηφισιάς παλιότερα, όταν ολοκληρώθηκαν στην ενώση τα τμήματα Στίβου και είχε κάνει τον Άκο την Ολυμπιάδα Κηφισιάς και υπάρχει και ο Γουσού. Δεν μπορούμε να κάνουμε και την ΑΕΝ. Θα παρακαλέσω λοιπόν την ΑΕΝ αυτό να μην ισχύσει. Κατά τα άλλα, όπως ήταν οι εισηγήσεις. Και παρακαλώ πολύ το συντομότερο δυνατόν να αιτιολογήσουν τις αιτήσεις τους για να μπορέσουμε να τις καταθέσουμε στο κουτάρι του μαζί με τα εντάλματα. Χωρίς να αναφέρονται μέσα στην διαδικασία, λειτουργικά έντονα γιατί δεν δικαιολογούσε νερό, τηλέφωνο, μήκη και άλλη συγγραφή. Ο κύριος Κονδύλης. Συμφωνώ στο σκεπτικό του Δημάρχου, γιατί το είχε και από παλιά και το είχε παλέψει Δημάρχου. Όταν είμαστε μόνο Δήμος Κηφισιάς, περί της εικόνας στο Σωματείο και το δραστήριο Δήμαρχος. Είναι μια πολύ σωστή θέση και καλό είναι να πορευόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, εγώ θα πρέπει να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για αυτό το πρόβλημα Δήμαρχος. Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μια αδικία και μια περιπέτεια στην Άγια θα πληγόταν ο Σύλλογος του Πανελληνιακού και το λέω κύριε Δήμαρχε γιατί πραγματικά είναι ένα σύλλογο που παλεύει με τα νέα παιδιά πολύ. Έτσι δεν κάνει επαγγελματισμό, κάνει πολλή δουλειά και με την προσήκη πέρα από άκρη του Κυριακή και του κ. Μαργαρίτη που ήταν ένα μεγάλο εξωτερικό σχολείο. Του δάσου έξω. Όταν είναι φωτιά, πλημμύρα. Φωτιά την οποία πραγματικά θα είναι για το μέλλον τη πόλη ένα πολύ σημαντικό δραστηριότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Δεν μπορεί να του αντιμετωπίσουμε όλου ίδια. Δηλαδή, εμείς, εγώ τουλάχιστον, που είμαι υπέρ του μαζικού αθλητισμού, του αθλητισμού που κάνει κυρίως το Δήμο, βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και κυρίως αυτό που ο κύριος Σιδέρης το υποστηρίζω και το υπερστήριζω τα πάντα, ότι δεν μπορεί να κυνηγάς μια πρωτιά φέρνοντας Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους και δεν ξέρω τι άλλο, και ένα δύο το ίδιο με την πρόκληση για να κατώμε. Εγώ το φέρω λάθος. Και δεν μπορεί να πληρώνουμε και αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμος να στερεί την πρόνοια για να δίνει σε αυτούς. Θα το ψηφίσω και βεβαίως θα το ψηφίσω γιατί πιστεύω ότι κάνουν έργο. Αλλά αυτά όλα θα έχουν υπόψη μας σε μια επόμενη συζήτηση για τα όνα του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ωδεράκης. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι από ό,τι φαίνεται είναι θέμα επιβίωσης για το Δήμο Ακόλυντου Πανελληνιακού. Επομένως, εκεί θα πρέπει να δώσουμε μια πιο μεγάλη βάση. Τώρα, αν θέλουμε να αλλάξουμε όλη την πολιτική γύρω από τον αθλητισμό, και συμφωνώ σε όλα αυτά, και με τον κύριο Σιδέρη και την κυρία Μουστάκη, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε κάποιοι όροι και για το μέλλον, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή για να επιβιώσει το τμήμα του Πανελληνιακού, από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που έχει προϋπολογιστεί. Μία παρατήρηση μόνο, επειδή μιλάμε όλοι για τον κόσμο. Και επειδή αναφέρθησαν και ονόματα. Να ξέρετε ότι αν υπήρχε ένα σύλλογο, αθλητικό όμιλο Κηφισιά Πανελληνιακό, αυτή τη στιγμή θα ήταν στην τετράδα στην Ελλάδα. Και με του παράγοντε που είπατε πριν, και με του παράγοντε που έχει ο ΑΟ, και με την δύναμη που δίνει. Α το σκεφτούμε για τον χρόνο. Διότι
διότι οι επικορυφήσεις, όπως είπα, τελειώσανε και ένα άθλημα, όπως είναι το βόλεϊ, μπορεί να πάει σε κάθε σχολείο, όπως είναι η πρόταση του Κυριακίδη, αλλά και μπορεί να έχει μία ομάδα στην Α1 και να χτυπάει τετράδα. Το παράδειγμα, το Κιάτο, σε ένα χρόνο έχει ομάδα στην πρώτη τετράδα. Για σκεφτείτε. Και ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πέσει στην Α2. Για σκεφτείτε. Κύριε συνάδελφοι, καθίστε με τα θετικά πράγματα εν όλο ή εν μέρη της Φυσιάς περίπου 16-17 χρόνια. Για το συγκεκριμένο θέμα, σαν Δον Κιχώτης, είχα ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι ό,τι κάναμε στο παρελθόν, και δεν είχε αποτέλεσμα, ό,τι κάναμε στο παρελθόν δεν έγινε, αλλά θα το κάνουν οι συνθήκες τώρα χωρίς να κοπιάζουν και χωρίς να συστάβουν. Δεν θα μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο κύριος Μισθαντός. Καλλικράτησε στους συλλόγους. Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, θέλω. Θα το δούμε. Να το κάναμε όλα τα χρόνια, κάτσε και απέντυχε που πατάμε όσο. Και εγώ θέλω να πω κάτι για πρόβλημα. Ο κύριος Τσιλιπίδης και μετά ο κύριος Μισθαντός. Κύριε συνάδελφοι, εδώ έχουμε περίπου 80 συλλόγους. Υπάρχουν και σύλλογοι οι οποίοι διατηρούν μόνο τη σφραγίδα της έντους και τίποτα άλλο. Αυτοί πρέπει να προσεκτούν, αν κάνουν να πιλοδοτούν ή όχι. Καταρχήν θεωρούμε, δεν θεωρούμε καλό, το τελικαία σήμερα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκαν έκτακτα τα θέματα του πολιτήσεων των αθλητικών υπολογιστών. Δεν είχε έκτακτο, κύριε συνάδελφε, είχε μπει κανονικά το θέμα και τώρα το φέραμε έκτακτο γιατί έπρεπε να γίνουν τις διορθώσεις. Που προέκυψαν από διαδικασία που δεν είχε γίνει, τα είπατε μας. Λοιπόν, τώρα εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα, δεν λύνεται με την ενοποίηση των συλλογών. Αν θεωρήσουμε τις σύλλογοι και τα διοικητικά τους συμβούλια, γι' αυτό μπορεί να τους βοηθήσει, είναι άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν υπάρχουν τα κονδύλια εκείνα που θα επιτρέψουν στον κόσμο, στα παιδιά να αθληθούν χωρίς επιβάρυνση, με τον τρόπο που εκείνοι θα επιτρέψουν. Το πρόβλημα περί ενοποίησης τίθεται από τη στιγμή που σκεφτόμαστε πόσα χρήματα πρέπει να τους δώσουμε. Είναι ξεκάθαρο και στο Δήμο και φαίνεται και από τον προϋπολογισμό ότι σε κονδύλια για κοινωνικές ανάγκες δεν πρόκειται να κόβονται συνέχεια πολιτικά. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε και τα χειρότερα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν συμβαδίζει ο μαζικός αθλητισμός με την επαγγελματικοποίηση, με την, ούτε με τις τετράδες ούτε με τις τριάδες. Άμα καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων, των παιδιών να αθληθούν, από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξει και προσαρμοσμός. Αλλά όσο φαίνει αυτό σαν στόχο, θα το ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, Η Επιτροπή εισηγεί το μόφωνα προς το Δημοτικό
Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει την προσφορά καρτών ελεγχόμενης τάβλησης και ενός ευρώ για την εορταστική περίοδο από 15-12 έως 5-1 του Δημοκρατίας 12 στους επισκέπτες και τους κατοίκους του Εμπορικού Κέντρου της Κηψιάς. Η χορήγηση των καρτών θα γίνει από τα σημεία πώλησης, από τα δημοτικά καταστήματα και τα εμπορικά καταστήματα που θα διατεθούν από το Δήμο δωρεάν. Κρίνουμε ότι αυτή η περίοδο είναι σωστό και δεν επιβάλλει το Δημοτικό Κέντρο. Και θα ισχύσει εφόσον το κλείσμα του Δημοτικού παρατήρηση σχετικά με την πρόληψη προσωπικού προσμένου χρόνου στελέχικο. Αντυχώς την απόφαση που είχαμε πάρει την 1η Αυτού και η απάντηση κοντά 1η Ιανουαρίου είναι ότι δεν μπορούμε να μας διαθέσουν, να μας επιτρέψουν να πάρουμε αυτές τις θέσεις, διότι είχαμε γράψει ότι τις έπαιρνε το κέντρο κοινωνικής εκπαιδευτικό ενώ πρέπει να γράψουμε ότι θα τους πάρει την κοινωνική μέρημνα. Αυτό και μόνο δεν αλλάζει. Συζητείτε ως έκτακτο και συμφωνείτε. Να τα θέλουμε. Κύριοι συνάδελφοι, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, έχουμε μία υποποίηση από την Υπουργεία Κατοίκων ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ, ότι οργανώνουμε όλοι μαζί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΔΕΗ στο Ζυρίνιο τη Δευτέρα 19 από την Κάρτου στις 11 το μεσημέρι. Στις 12 το μεσημέρι, συγγνώμη. Όλα τα άλλα τα οποία μας αναφέρετε μας είναι ήδη γνωστά, δηλαδή τα λάβαμε σήμερα για να μπορούμε να τα δίνουμε στους κατοίκους που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Μια συμπλήρωση, όπως είχατε πει, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να, να προχωρήσει ο Δήμος σε μια ανακοίνωση τύπου, σε αδελφείο τύπου, να καλέσει τον κόσμο να βρεθεί σε αυτή την συγκέντρωση μαρτυρία που είναι μια κίνηση συμβολική. Προσήκω κύριο Νικολέδης και κύριε Σαμπατάνη. Πρώτο θέμα.